Ανακοινώνονται αύριο Τετάρτη από την ΕΤΑΑ τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμούς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. 120.000 πανελλαδικά έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην ΚΟ. Τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς υπάρχει ήδη 511 αιτήσεις με πλήρη φάκελο. Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ εντωμεταξύ, ο Θεόφιλος Μουζουράκης, επισημαίνει ότι αυτές οι ενδείξεις που έχουν στον υπολογιστή τους οι 511 που κατέθεσαν πλήρη φάκελο δεν σημαίνει ότι έχουν αυτόματα ενταχθεί και στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να ακολουθήσουν τις διαδικασίες από αύριο που απαιτούνται, ούτως ώστε να μπορέσουν να εγκριθούν τελικά οι αιτήσεις τους. Και αυτό σημαίνει ότι σε εγρήγορση θα είναι από την Πέμπτη στα γραφεία του ΔΟΠΑΒΣ και στον χώρο του Πολύκεντρου και την Παρασκευή. Και βίσοφρονομικούς σταθμούς υπάλληλοι, ώστε να βοηθήσουν τους συνδημότες να εκδώσουν τα βάουτσερ και για να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος, το οποίο θα κριθεί τελικά από την ίδια αρμόδια υπηρεσία και το πρόγραμμα του ΕΤΑ για τις διαθέσιμες θέσεις, αλλά και για τις εγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τα οριστικά αποτελέσματα, όπως μας ενημέρωσε ο κ. Μουζουράκης, θα κριθούν και θα ανακοινωθούν στις 24 Οκτώβου. Μέχρι τότε κανείς δεν μπορεί να θεωρεί ότι έχει ήδη κλείσει την θέση για το παιδί τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, καλώντας τους να δουν όλες τις διαθέσιμες λύσεις που υπάρχουν, ακόμα και σε ιδιωτικούς, καθώς οι σταθμοί της ΚΟ αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα λόγω και των νέων αιτήσεων και βέβαια της μεταφοράς φέτος των παιδιών, των βρεφών συγκεκριμένα, που φοιτούν στην Ιερού Λόχου, στον σταθμό της Αβέροθ. Κύριε Μουζουράκη, έληξε χθες η προθεσμία για τις ενστάσεις σε σχέση με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, που οι βρεφονηπιακοί σταθμοί ευτύχησαν να εντάσσονται εκεί. Ωστόσο, δημιουργείται ένα άλλο πρόβλημα, μιας και οι αιτήσεις είναι πάρα πολλές. Ποια είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και πώς θα την αντιμετωπίσετε? Έχετε απόλυτο δίκαιο. Χτες έληξε η περίοδος που οι συνδημότες μας είχαν το δικαίωμα να κάνουν μία ένστηση. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε ότι κατετέθησαν 511 πλήρες φάκελοι. Για να ενταχθούν δηλαδή στην δωρεάν, ναι, στο επιδοτούμενο πρόγραμμα της φοιτησής με το ΕΣΠΑ. Του ΕΣΠΑ. Αυτό όμως γιατί συμβαίνει? Δεν είναι υπερβολικά πολλές οι αιτήσεις? Δεν υπάρχουν προδιαγραφές στο πρόγραμμα δηλαδή για κάποιους οι οποίοι όντως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε κάποια δίδακτρα κτλ.? Υπάρχουν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας? Βεβαίως και υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες θα γίνουν αποδεκτές. Εξαρτάται από το οικονομικό πακέτο το οποίο έχουν προσδιορίσει για το Νότιο Αιγαίο και ειδικότερα για τα νησιά, για το κάθε νησί. Για μας δηλαδή πόσο είναι το budget? Δεν το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα. Το ποσό δεν το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως ότι κατατέθεσαν 511 πλήρες φάκελοι με τα στοιχεία τους κανονικά και 91 ελλιπείς φάκελοι. Αυτοί οι 91 λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ελλιπείς φακέλους είχαν μία προθεσμία για να μπορέσουν να διορθώσουν τους φακέλους τους. Η προθεσμία αυτή έληξε χτες. Από αυτά τα οποία γνωρίζομαι, στις 24 του μήνα, δηλαδή την Τετάρτη, σε μια κάποια στιγμή, το πρόγραμμα θα αναδείξει αυτούς τους οποίους θα τους δώσει το δικαίωμα να ενταχτούν στο πρόγραμμα αυτό. Εμείς λοιπόν, από το σημείο αυτό και μετά τι κάνουμε? Την Πέμπτη, αμέσως την επόμενη μέρα, εδώ στον ΔΟΠΑΒΣ θα υπάρχει ενισχυμένο προσωπικό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνδημότες μας. Εάν δεν μπορούν να εκτυπώσουν το βάουτσερ εντολής τοποθέτησης, από οι ίδιοι ή κάποιος φίλος τους να μπορέσει να τους το εκτυπώσει, θα είμαστε εμείς εδώ πέρα την Πέμπτη για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να εκτυπωθεί το βάουτσερ αυτό. Την Παρασκευή, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι μισοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, Ζυπαρίου, Ιερού Λόχου, Αμερικής και Αβέροφ, οι υπεύθυνες θα είναι εκεί για να αρχίσουν να δέχονται αιτήσεις.
Και την Δευτέρα θα είναι όλοι οι βρεφονιπιακοί σταθμοί ανοιχτοί. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας πω ότι στον σταθμό της Κεφάλου Αντιμάχιας Καρδάμενας και Πυλή δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλύπτονται οι αιτήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Μπορώ να σας πω μάλιστα ότι περισσεύουν και θέσεις. Mm-hmm. Κάποιες λίγες θέσεις στον κάθε σταθμό περισσεύουν. Το πρόβλημα εστιάζεται στον σταθμό του Ζυπαρίου και στους τρεις βρεφονηπιακούς σταθμούς της πόλης. Ακριβώς. Να περιγράψουμε λίγο το πρόβλημα, κύριε Μουζουράκη. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε πρόβλημα? Ναι. Είναι θέμα συνωστισμού, υπερβολικών ατήσεων, μεταφοράς παιδιών από βρέφη στα νήπια? Φαίνεται ότι μεγαλώνουμε. Λύνουμε το δημογραφικό πρόβλημα, λέτε? Λύνουμε το δημογραφικό πρόβλημα. Φαίνεται ότι από γεννήσεις τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας πρέπει να πηγαίνουμε καλά. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο, ότι παραδείγματος χάρη στο σταθμό της Αβέροφ έχουμε 120 θέσεις. Παιδιά τα οποία παραμένουν στο σταθμό είναι 47. Συν τα παιδιά τα οποία έρχονται από τον σταθμό της Ιερού Λόχου, που ουσιαστικά εκεί είναι τα μικρά και μετά μεταφέρονται στον μεγαλύτερο σταθμό, είναι 59. 47 και 59 μας κάνουν 106 παιδιά. Και οι θέσεις είναι 120. Οι θέσεις είναι 120 και έχω 130 αιτήσεις, νέες αιτήσεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να αντιμετωπίσει. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μικρότερο πρόβλημα αντιμετωπίζομαι στο σταθμό της Αμερικής και μικρότερο πρόβλημα στο σταθμό της Ιερού Λόχου, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει. Στο Ζιπάρι, παραδείγματος χάρη, ξεκινήσαμε με 2 τάξεις. Στη συνέχεια τις κάναμε 3, τώρα είναι 4. Το Ζιπάρι έχει μεγαλώσει πολύ. Ναι, σωστά. Έχει γίνει μια αστική περιοχή. Έχει γίνει μια αστική περιοχή. Και υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε όσο γίνεται καλύτερα. Υπάρχουν δικλείδες για αυτούς που θα αποκλειστούν? Γιατί είναι βέβαιο ότι κάποιοι θα αποκλειστούν. Ποιες είναι οι κατηγορίες εκείνων οι οποίοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός? Κοιτάξτε, κυρία Παπαζαχαρίου, έχοντας υπόψη μας τις επανεγγραφές τις οποίες κάνουμε, δηλαδή τα παιδιά τα οποία μεταφέρονται από την Ιερού Λόχου, παραδείγματος χάρη στην Αβέροφ, ή τα παιδιά τα οποία μεταφέρονται από την Αβέροφ στην Αμερική. Ο αριθμός για νέους εισαχθέντες είναι μικρός. Μεγάλος θα είναι ο αριθμός, ας πούμε, στα παιδιά της Ιερού Λόχου, που εκεί σχεδόν όλα φεύγουν από το σταθμό. Παραμένουν εκεί μόνο από τις 70 θέσεις που έχουμε στην Ιερού Λόχου, παραμένουν τα 10 παιδιά. Άρα, που ηλικιακά δικαιολογούνται στο να είναι εκεί. Εκεί έχουμε την δυνατότητα να πάρουμε 60 παιδιά νέα. Αλλά στους άλλους σταθμούς οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ λίγες. Έχετε το περιθώριο να μοιράσετε αυτές τις αιτήσεις σε άλλους παιδικούς σταθμούς οι οποίοι θα είναι? Ο βρεφονηπιακός σταθμός, παραδείγματος χάρη, της Ιερού Λόγου, είναι ο μοναδικός σταθμός ο οποίος δέχεται παιδιά μέχρι 18 μηνών. Κανένας άλλος σταθμός. Όλοι οι άλλοι είναι από 2,5 χρονών και ιδιωτικοί δηλαδή, είναι από 2,5 χρονών και πάνω. Είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει ένας ίσως που να πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές. Αλλά και οι ιδιωτικοί σταθμοί, μετά το κλείσιμο του μεγάλου, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα τώρα, ιδιωτικού σταθμού, είναι μικροί. Οι θέσεις οι οποίες μπορούν να καλύψουν είναι λίγες. Εγώ θέλω να περάσω ένα μήνυμα στους γονείς σήμερα και να τους πω ότι μην επαναπαύεστε με το να έχετε κάνει αίτηση μόνο στους σταθμούς του Δήμου. Κάντε αίτηση και στους ιδιωτικούς σταθμούς εάν έχετε πραγματικό πρόβλημα και πρέπει το παιδί σας να απασχοληθεί. Επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω γονείς οι οποίοι δεν την έχουν και τόσο μεγάλη ανάγκη τη θέση αυτή
και το παιδί τους απλά επισκέπτεται τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, πριν εγώ αναγκαστώ να το εκτιμήσετε και να το... να το σταματήσω, ας το κάνουν από μόνοι τους. Κοντός ο λαιμός, αλληλούια, ξεκινάει μια διαδικασία... Και κάτι ακόμα, να γνωρίζουν οι γονείς οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι δεν θα γίνει επανεγγραφή του παιδιού τους για το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά το κυνηγάμε όλο το χρόνο. Και ενημερώνουμε ακριβώς. Δεν γίνεται. Και αντιλαμβάνεστε, κυρία Παπαζαχαρίου, με τα 60 ευρώ που είναι τα δίδαχτρα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, το ποσό είναι, δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Και αν δεν το πληρώνουν και αυτό το 60, αντιλαμβάνεστε την δύσκολη θέση στην οποία ερχόμαστε. Υπάρχουν γνώσεις που πρέπει να τηρηθούν, λοιπόν, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη λειτουργία με αυτόν τον υπερπληθυσμό των παιδιών που θα πρέπει να περάσουν από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς φέτος. Οπότε δεν ξεκινάτε από αύριο Τετάρτη την διαδικασία, ούτως ώστε... Την Τετάρτη, θα το πούμε ξανά από την αρχή για να γίνει κατανοητό και γνωστό σε όλους. Την Τετάρτη, λοιπόν, βγαίνουν τα αποτελέσματα, τα τελικά αποτελέσματα του ΕΣΠΑ. Οι γονείς οι οποίοι θα ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα θα πρέπει να μπουν στην εφαρμογή της ΕΕΤΑ βάζοντας μέσα το άφημί τους και το άμκα τους και αμέσως θα τους δείξει το κατά πόσον το παιδί τους παίρνει αυτό το βάουτσερ εντολής τοποθέτησης. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό θα συμβεί αύριο σε μια κάποια στιγμή. Μπορεί να συμβεί το πρωί, μπορεί να συμβεί το μεσημέρι, μπορεί να συμβεί το βράδυ. Την επόμενη ημέρα αμέσως, την Πέμπτη, εδώ στο γραφείο του ΔΟΠΑΒΣ θα υπάρχει περισσότερο προσωπικό ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τους γονείς, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα. Για τους γονείς αυτή τη στιγμή. Πρέπει οι γονείς να κινηθούν ταχύτατα. Θα πρέπει λοιπόν οι γονείς, εάν δεν μπορούν να εκτυπώσουν το βάουτσερ εντολής τοποθέτησης, εμείς θα έχουμε άτομα εδώ πέρα τα οποία θα τους βοηθήσουν να εκτυπώσουν το βάουτσερ εντολής τοποθέτησης και να το έχουν στα χέρια τους. Και να μπορούν να καταθέσουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Την αμέσως επόμενη ημέρα θα πρέπει, την Παρασκευή, θα πρέπει να επισκέπτονται τους βρεφονηπιακούς σταθμούς οι υπεύθυνες των βρεφονηπιακών σταθμών στο Ζιπάρι και στους τρεις σταθμούς στην πόλη της ΚΟ. Θα είναι εκεί από τις 8 η ώρα το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι για να μπορέσουν να δέχονται αιτήσεις. Ο γονέας δηλαδή δεν σημαίνει ότι πήραμε το βάουτσερ, το πήγαμε στο σταθμό και τελείωσε το θέμα μας. Θα κάνει αίτηση που θα ζητάει την είσοδο του παιδιού του στον σταθμό. Και από εκεί και πέρα ο σταθμός θα απαντήσει τις επόμενες αμέσως ημέρες εάν μπορεί να δεχθεί το παιδί του ή δεν μπορεί να δεχθεί το παιδί του. Γιατί και οι επιδοτούμενες θέσεις είναι, φαντάζομαι, συγκεκριμένες, έτσι δεν είναι αόριστες? Τώρα με βάζετε, ξέρετε ότι μου έχουν δώσει το δικαίωμα να μην πάρω τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων, να πάρω όλα τα παιδιά, εμείς ουσιαστικά παίρνουμε 330 θέσεις από το ΕΣΠΑ, να υπερβώ τις 330 θέσεις εις βάρος όλων των υπόλοιπων για να ανεβάσω τα έσοδά μου. Όπως ακριβώς τα ακούσατε. Να αφήσω δηλαδή το παιδί της νοσοκόμας απ' έξω, να αφήσω το παιδί του αστυνομικού απ' έξω, να αφήσω το παιδί του πυροσβέστη απ' έξω, για να πάρω περισσότερα παιδιά που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και ταυτόχρονα... Και αφήσετε χρηματοδότηση ταυτόχρονα και εσείς που προβλέπετε από την Ευρωπαϊκή. Επειδή πολλά ακούγονται για την χρηματοδότηση, θα σας πω ότι για φέτος μας έχουν εξοφλήσει. Πληρώνουν στην ώρα τους και πληρώνουν καλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό είναι που κρατάει τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ακόμα ορτίους και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι η βρεφονηπιακή σταθμή είναι δημοτική βρεφονηπιακή σταθμή. Αυτό και αυτόν τον χαρακτήρα, εγώ τουλάχιστον, δεν πρόκειται να τον ξεχάσω.
Άρα μπορείτε να... Πρέπει ουσιαστικά πρώτα να καλύπτουμε τις, στο βαθμό που μπορούμε τις θέσεις των συνδημοτών μας, παρά τα όποια προβλήματα έχουμε. Αντιλαμβάνεστε με τα νούμερα τα οποία είπαμε προηγουμένως, που κάπου αντίστοιχα είναι και στους υπόλοιπους σταθμούς, ότι στην πόλη της ΚΟ ουσιαστικά χρειαζόμαστε δύο νέους βρεφονιπιακούς. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αν υπάρχει στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής... Σε πρώτη φάση προχωράμε το σταθμό της... αλλά έχει πολλά διαδικαστικά... Επειδή υπήρξε θέματα. Και εμπλοκή με το θέμα του σταθμού της Αγίας Μαρίνας. Με την εξέλιξη που υπήρξε με το ΕΣΠΑ γενικότερα, που σταμάτησαν... Είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο και θέλω να πιστεύω ότι σύντομα, εάν δεν μας μπήκε ακόμα καμία τρικλοποδιά από την περιφέρεια, ότι σύντομα θα ξεκινήσουμε τις εργασίες στο συγκεκριμένο... Γιατί είναι και ημιτελής. Νομίζω ότι αν τρέξει το έργο μπορεί και του... Επίσης, θα ήθελα να πω ότι να έχουν στα υπόψη τους οι γονείς ότι τις αιτήσεις μπορεί να τις καταθέσουν μέχρι την 1η του Σεπτέμβρη. Μετά αιτήσεις μην το παραμελήσουν. Οι γονείς πρέπει να αρχίσουν έναν αγώνα δρόμου από αύριο. Εγώ εστιάζω σε αυτό, γιατί θα είμαστε λίγο ακόμα στο πνεύμα του καλοκαιριού και δεν είναι για το συγκεκριμένο θέμα να είμαστε ακόμα στο πνεύμα του καλοκαιριού, εάν θέλουμε το παιδί μας να εξασφαλίσει μια θέση. Οι αιτήσεις λοιπόν θα γίνονται μέχρι και την 1η ενάτου τελευταία ημερομηνία. Και όπως είπατε, από τη Δευτέρα κανονικά οι σταθμοί είναι ανοιχτοί με το προσωπικό τους εκεί για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Από τη Δευτέρα θα είναι σε όλο το νησί. Ναι. Και σε όλο το νησί δεν το κάνουμε από την Παρασκευή, ας πούμε στους 4 σταθμούς που είναι στον Τρίγωνο απάνω και στο Πυλί, γιατί εκεί οι θέσεις καλύπτονται. Και δεν υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει ανάγκη. Οπότε τη Δευτέρα και την Τρίτη είναι χρόνος αρκετός για να εξυπηρετηθούν όλοι οι γονείς εκεί. Οι οποίοι ωστόσο πρέπει να πάνε μέχρι και την 1η του μήνα. Βεβαίως. Μετά δεν θα έχουν το δικαίωμα, διότι εμείς θα συνάψουμε μία σύμβαση, η βρεφονηπιακή σταθμή, με τον κάθε γονέα τον οποίον θα πάρουν και τις συμβάσεις αυτές θα τις στείλουμε στον ΕΣΠΑ ή στην ΕΕΤΑ. Και εκεί θα γίνει πλέον ο ακριβής καθορισμός των παιδιών που παίρνουμε. Να δω αν έχω συμπληρώσει κάτι άλλο, αν έχω κάτι άλλο να σας πω. Υπάρχει κάτι σημαντικό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν. Εγώ παροτρύνω τους γονείς να μην επαναπαυθούν έχοντας κάνει μόνο αίτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου της ΚΟ, και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Ήσυχο δεν μπορεί να το έχει δυστυχώς το κεφάλι του. Θα καταλήξει η ΕΤΑ, ποιες θέσεις θα πάρει. Κανένας. Ποιες αιτήσεις θα εγκριθούν. Και λόγω του ότι οι θέσεις οι οποίες εμείς θα καλύψουμε είναι λίγες. Οι γονείς λοιπόν πρέπει, είτε είναι στο ΕΣΠΑ, είτε δεν είναι στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει να δουν και την δεύτερη εναλλακτική λύση έγκαιρα.